Για νέο εμπεγμό των εργαζομένων τη ΑΚΑΠ, από πλευρά διοικητού τη ΑΤΕ, κάνει λόγο το Σωματείο τη Καπνοβιομηχανία με αφορμή την ετήσια χρηματοδότηση, η οποία ωστόσο χορηγείται με επιτόκιο 10,7%. Καταρχήν, με αυτό εδώ για μένα δείχνει ότι μας πούλησε για ακόμη μια φορά ένα μεγάλο ψέμα ο κύριος Πανταλάκης, γιατί ξέραμε και από δηλώσεις του Προέδρου του κυρίου Μπράτσου πριν από μερικούς μήνες που έλεγε θα μειώσει κι άλλο το επιτόκιο ΑΤΕ, αν θυμάστε, σε μια συνέντευξη τύπου που είχε δώσει σε εσάς, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Ξάνθης, και πλέον από 7,15 του πήγε η ΑΤΕ σε χρηματοδότηση ετήσια στο 10,7. Δηλαδή για μας είναι, νιώθουμε ότι όχι απλά είτε δεν θέλει το πουλήμα, θέλει και το κλείσιμο της εταιρείας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πάντως από άλλες περιπτώσεις μαθαίνουμε ότι και εκεί ο κύριος Πανταλάκης έλεγε τα ίδια που είπε σε εσάς πριν μια εβδομάδα και τελικά έπραξε τα ακριβώς αντίθετα. Ναι, συγκεκριμένα τα είπε στη Δοδόνη, τα ίδια ακριβώς πράγματα που είπε σε εμάς, ότι δεν έχει σκοπό να πουλήσει, δεν έχει σκοπό να κλείσει την εταιρεία τη δικιά μας, τα ίδια είπε και για τη Δοδόνη, αλλά εγώ βλέπω ότι σε εμάς έδειξε μέσα σε μια εβδομάδα το εντελώς αντίθετο πράγμα. Δηλαδή δεν σεβάστηκε ούτε τη συζήτηση που είχαμε κάνει, ούτε τα προβλήματα που πήγαμε και του μεταφέραμε και από το εργοστάσιο εδώ από τη ΣΕΚΑΠ και από την Ξάνθη γενικότερα. Και για μένα αυτός ο άνθρωπος, το είχα πει και άλλη φορά, είναι πλέον επικίνδυνος. Αύριο υπάρχει μια δύο στάση εργασίας από όλους τους εργαζόμενους της ΣΕΚΑΠ. Για ποιο λόγο? Θα κάνουμε μια στάση εργασίας με θέμα την έκτακτη γενική ενημέρωση, γενική συνέλευση με θέμα την ενημέρωση προς όλους τους εργαζόμενους, και πλέον θα πάμε αποφασισμένοι, τα βήματά μας θα είναι και το κλείσιμο της αγροτικής και από εβδομάδα και ίσως και το κλείσιμο του Νέστου. Πάντως έκπληξη προκαλεί και η σιωπή των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας, τα οποία, όπως επισημαίνει ο κ. Γαβριλίδης, είναι και τα ίδια εργαζόμενοι, κάτι που θα πρέπει να αντιληφθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να συμπαραταχθούν στο πλευρό και των δύο σωματείων της ΑΚΑΠ. Ας καταλάβουν και οι διευθυντές ότι είναι και αυτοί εργαζόμενοι, δεν είμαστε μόνο εμείς, και να βγουν και αυτοί οι διευθυντές και να δείξουν τις θέσεις τους και τι άποψη έχουν για όλα αυτά τα θέματα. Μην νιώθουν ότι είμαστε εμείς μπροστά τα σωματεία και αυτοί θα περάσουν έτσι. Πάντως βλέπουμε δύο σωματεία αλλά και έναν αγώνα. Ναι, και οι δύο τον ίδιο σκοπό έχουμε. Και οι δύο θέλουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, όπως έχουν μεγαλώσει οι άλλοι συνάδελφοι στο παρελθόν τα παιδιά τους. Έτσι θέλουμε κι εμείς, και να υπάρχει το μεροκάμα του για μας. Από ό,τι φαίνεται, οι εξελίξεις δρομολογούνται πολύ γρηγορότερα από ό,τι θα περίμενε κανείς και η αντίστροφη μέτρηση για τη ΣΕΚΑΠ έχει ήδη ξεκινήσει. Μία μέτρηση που ίσως μπορεί να αντιστραφεί εάν υπάρξει εγρήγορση της τοπικής κοινωνίας στην κατεύθυνση της διατήρησης των θέσεων εργασίας, καθώς ο τόπος δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να καταμετρήσει νέους ανέργους.